Σήμερα θα μιλήσουμε για μια προσωπική μου ιστορία, περιπέτεια να το πω, που εξελίχθηκε πριν ακριβώς από 7 χρόνια. Ήτανε 15 Οκτωβρίου, λίγες ημερομηνίες θυμάμαι έτσι από την ζωή μου συγκεκριμένα, ήταν πάλι έτσι 15 Οκτωβρίου του 2015. Δούλευα στην κλινική εκείνη που σας είχα πει που είναι η χειρότερη κλινική της Θεσσαλονίκης, ισχύει αυτό 100%. Ναι, δούλευα εκεί πέρα περίπου κοντά, σχεδόν 3 χρόνια και έτσι ένα μεσημέρι, η Τετάρτη ήταν, η Πέμπτη ήταν, έτσι 15 Οκτωβρίου, με φωνάζει η διευθύντρια να πάω στο γραφείο της. Εγώ τελείως ανυποψίαστος, τίποτα. Που η προηγούμενη φορά που είχα πάει πάλι στο γραφείο της ήταν όταν μου είχε κάνει την πρόσληψη πριν σχεδόν 3 χρόνια. Δεν είχα τίποτα στο μυαλό μου τι μπορεί να θέλει, ειλικρινά τίποτα. Και μου ανακοινώνει ότι είτε θα μου αλλάξει τη σύμβαση και από 800 ευρώ που έπαιρνα τότε το 2015, 800 κάτι. Να σας πω ότι καθαρά ήταν 800 κάτι ευρώ το μήνα, ότι ή θα παίρνω 550 το μήνα, είτε θα πάρω τον μπούλο. Και τα επιχειρήματά της ήταν, ρε παιδί μου, ότι σε εισαγωγικά, να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, με έβγαλε ότι είμαι άχρηστος, ότι δεν κάνω για αυτή τη δουλειά, ότι δεν ξέρω όλα αυτά. Το σημερινό βίντεο δεν το κάνω τόσο πολύ για το συγκεκριμένο λόγο, πάλι θέλω να σας πω τα γεγονότα, αλλά είναι ότι έμεινα άνεργος, έζησα κάποια πράγματα, κάποιες εμπειρίες, κάποια συναισθήματα, τα οποία μόνο οι φίλοι που μένετε και εσείς άνεργοι μπορείτε να με καταλάβετε, και όλα αυτά τα βίντεο, τα προσωπικά που λέω, κάποιες έτσι έννοιες, κάποια έτσι παραδείγματα, κάποιες έτσι εμπειρίες, θα κάνω πιο πολύ για να είναι μια μικρή έμπνευση για κάποια παιδιά που μπορεί να περνάνε το ίδιο, να είναι, πώς να το πω, ένα παράδειγμα για κάποιον που μπορεί να το περάσει στο μέλλον αυτό, ώστε κάποιος άλλος το έχει περάσει να του πει, ρε παιδί μου, 2-3 πράγματα, κάπως έτσι, δηλαδή, σε εισαγωγικά να βοηθηθεί κάποιος και να σκεφτεί λίγο διαφορετικά για ένα συγκεκριμένο έτσι θέμα που κάποιος άλλος το έχει περάσει. Δεν είμαι ο μόνος που έχω περάσει το θέμα της ανεργίας, αλλά σίγουρα όλοι εμείς που έχουμε περάσει ως άνεργοι και συσσαγωγικά αδίκως άνεργοι, μπορούμε να το καταλάβουμε όλο αυτό. Οι φίλοι που απλά το σκέφτονται, το ξέρουν σαν έννοια, πρέπει να έχεις γίνει άνεργος, πρέπει κάποια πράγματα να τα ζήσεις για να έχεις άποψη. Όταν εσύ μια ζωή έχεις τη δουλειά του μπαμπά σου, ή από τα 20 σου, τέλος πάντων 25, μια ζωή είσαι στο δημόσιο και δεν έχεις βρεθεί ποτέ άνεργος, δεν μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα. Αυτά τα πράγματα, αυτό το συναίσθημα το καταλαβαίνει μόνο όντως αυτός που έτυχε να είναι άνεργος. Που λέτε, εκείνο το μεσημέρι της 15ης Οκτωβρίου με έβγαλε σε εισαγωγικά ότι ήμουνα άχρηστος. Δεν μπορούσα τίποτα να απαντήσω, δεν μπορούσα τίποτα να πω. Το μόνο που την ρώτησα ήταν ότι αν με 550 ευρώ, εγώ τότε νίκιαζα, είχα φύγει από το πατρικό μου, νίκιαζα μόνος μου, έμενα μόνος μου, και το μόνο που την είχα ρωτήσει ότι αν με 550 ευρώ που με έλεγε ότι είναι καινούργια σύμβαση, μπορεί κάποιος άνθρωπος να ζήσει. Και η απάντηση ήταν ότι με κάνανε ότι είμαι και πολύ, έχω πολύ θράσος που ρωτάω. Ολόκληρη διευθύντρια κάτι τέτοιο απλό πράγμα και τόσο ανθρώπινο πράγμα, αν κάποιος με 550 ευρώ μπορεί να ζήσει. Θα σου πει, ρε φίλε, δεν με απασχολεί εμένα αν μπορείς να ζήσεις. Τόσα λέει το κράτος ότι είναι ο βασικός μισθός, τόσα λέει ότι μπορώ να σου δίνω, τόσα θα σου δίνω. Αν σου αρέσει, δεν τους νοιάζει. Είναι κοπρόσκυλα, είναι μπάσταρδοι. Όλα αυτά τα αφεντικά, τέτοιου είδους αφεντικά, είναι μπάσταρδα. Μας βλέπουν σαν μυρμήγκια, μας βλέπουν σαν πιόνια. Δεν μας βλέπουν σαν ανθρώπους. Είναι μόνο για να τους κάνουμε τη δουλειά. De facto αυτό δεν αλλάζει. Έτσι είναι. Και η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι έτσι. Είναι τέτοια κοπρόσκυλα. Okay. Θα μου πει ο άλλος, για μένα είναι καλή. Εγώ μιλάω για το δικό μου προσωπικό πρόβλημα, την προσωπική μου έτσι εμπειρία. Δεν με απασχολεί σε εσένα τι έκανε. Εγώ μιλάω με αποδείξεις αυτό που έκανε σε μένα. Που λέτε 15 Οκτωβρίου όλο αυτό. Εγώ ήμουνα τότε, ήταν η πρώτη μου δουλειά ως νοσηλευτής εκεί πέρα. Okay. Σίγουρα δεν ήμουν ο καλύτερος νοσηλευτής που υπάρχει, αλλά και 1000% είμαι ακόμα πιο σίγουρος ότι δεν ήμουνα από τους χειρότερους νοσηλευτές που είχε εκεί πέρα. Μια χαρά έκανα τη δουλειά μου, πολλές υπερορίες ποτέ μάλλον δεν πληρωθήκαμε, δεν είχαν κανένα παράπονο από μένα, απλά ήταν ότι επειδή δεν είχα κάποιον γνωστό, δεν είχα κάποιον μέσα εκεί στο χώρο να με υποστηρίξει, όλα τα κουτσουμπολιά
που μπορούσαν να πούν για μένα τα είπαν, οπότε ήμουν ο εύκολος στόχος. Από όλο αυτό που έγινε, με βάλανε μέσα σε μια διαδικασία να νιώσω, ρε παιδί μου, λες αυτός, αυτοί τέλος πάντων, να λένε, να έχουν δίκιο, να είμαι άχρηστος. Δηλαδή, και μετά καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω, ρε παιδί μου, δεν γίνεται κάθε μέρα να κάθομαι παραπάνω, να δουλεύω, να τρέχω, να μην προλαβαίνω να πάω τουαλέτα, να κάνω. Σίγουρα με λάθη, σίγουρα με πολλά λάθη, σε εισαγωγικά πολλά λάθη, καταλάβετε τι εννοώ πάνω στη δουλειά. Αλλά ρε παιδί μου, προσπαθούσα, κάθε μέρα πιασμένος γυρνούσα. Γιατί ήξερα ότι με αυτό ζω, γιατί όπως σας είπα, νίκιαζα μόνος μου, ήξερα ότι από τη δουλειά μου συντηρούμαι, οπότε έπρεπε να την έχω τη δουλειά μου. Και κάθε μέρα προσπαθούσα, οκ, okay, και έβλεπα, βλέποντας τι κάνουν οι άλλοι, έλεγα ρε παιδί μου, εγώ είμαι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με. Με την εμπειρία που έχω και με αυτά που κάνω. Okay. Και με βάλα σε μια διαδικασία με τον τόσο άσχημο τρόπο που μου μίλησα να αναρωτιέμαι κι εγώ μέσα μου αν ρε παιδί μου λες να έχουν δίκιο, λες να είμαι τόσο άχρηστος, τόσο να μην κάνω για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή την αυτοπεποίθησή σου και την ψυχολογία μου μου την είχα ρίξει στα τάρταρα. Το άσχημο σε όλη αυτή την περίπτωση ήταν ότι δεν μου είπαν ρε παιδί μου, OK, δεν σε θέλουμε, σταμάτα, πάρε τα λεφτά σου και φύγε. Μου λένε θα κάτσει και 1,5 μήνα γιατί θα γυρίσει κάποια τέλος πάντων. Και με είχαν εμένα 1,5 μήνα σε αυτή τη δουλειά να δουλεύω κανονικά, ναι, να μην μπορώ να πω τίποτα να, και να με έχουν μέσα σαν το φάντασμα. Okay? Να μην μπορώ τίποτα να πω γιατί περίμενα να μου δώσουν στατική επιστολή για επόμενη μου δουλειά, την οποία δεν μου τη δίνανε. Μου τη δώσανε αφού έφυγα από τη δουλειά και μου τη στείλανε με courier στο σπίτι. Για τέτοια αντιμετώπιση σας μιλάω, για τόσο κοπρόσκυλα σας μιλάω. Και ποιο είναι το θέμα. Μετά από λίγο καιρό, στο τμήμα που δούλευα εγώ, φέρανε ένα καινούριο παλικάρι. Μάλλον από άλλο τμήμα, το φέρανε ένα άλλο παλικάρι σε εκείνο το τμήμα να αντικαταστήσει τη δικιά μου έτσι θέση, να μάθει η δικιά μου δουλειά. Ήρθε πάνω η διευθύντρια, ήρθε πάνω ο διευθυντής να τον πούνε έτσι. Εγώ ήμουνα δίπλα εντωμεταξύ. Ξέρανε ποιος είμαι, ξέρανε τι έγινε. Σαν φάντασμα, ούτε για δεν μου λέγαν τίποτα. Για τόσο κοπρόσκυλα σας λέω, για τόσο ελεηνούς ανθρώπους σας λέω. Φεύγω από τη δουλειά, είναι η μέρα που πάω να υπογράψω στην λογίστρια, τέλος πάντων την αποζημίωσή μου, γιατί σε εισαγωγικά με απέλησε, okay. Και η μόνη γυναίκα που μου είπε ένα γεια σου, ένα κάτι, ήταν αυτή, μου λέει αγόρι μου καλή τύχη, σε καταλαβαίνω, έχεις δίκιο μου λέει, τέλος πάντων, τα έχω ξανακούσει όλα αυτά, έχεις δίκιο, την ξέρω την ιστορία σου, να πας το καλό. Όλοι οι άλλοι, κανένας δεν μου είπε ούτε ένα γεια ρε παιδί μου, ένα άνθρωπο γεια σου ρε παιδί μου, σέκελες, δεν θα με ξαναβλέπαν. Και τότε μέσα μου, λέω αυτούς τους μπάσταρδους για τον τρόπο που μου συμπεριφέρθηκαν. Δεν με απασχολεί ότι δεν με θέλαν στη δουλειά, δικιά τους είναι η δουλειά, φύγε ρε παιδί μου. Το ανθρώπινο, οκ, okay, δεν σε θέλουμε στη δουλειά, δεν, τέλος πάντων, βρες τη ζωή σου κάπου αλλού, φτιάξε τη ζωή σου κάπου αλλού. Αυτό, δηλαδή δεν είναι ότι τους έκανα κάτι κακό και ότι δεν τους έκανα κάτι κακό και ότι δεν είμαι τόσο άχρηστος όσο με λέγανε ότι είμαι, φαίνεται από τι έχω κάνει μετά στη ζωή μου. Okay. Οπότε δεν μπορεί κανένας να μου πει ότι ή στο βίντεο που είχα κάνει τότε θυμάμαι που είχα κάνει με την χειρότερη επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη, τη χειρότερη κλινική μάλλον στη Θεσσαλονίκη, που κάποιος βγήκε από κάτω και καλά κατάλαβε ποιος είμαι και ήξερε που δούλευα εκεί πέρα και ήταν και συνάδελφος τέλος πάντων, ότι είμαι τεμπέλης. Άμα ήμουν τεμπέλης, άμα ήμουν όλα αυτά, δεν θα πετύχαινα αυτά που πέτυχα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο σε μια άλλη χώρα, στην Κύπρο. Okay, σε ένα χώρο που δεν με ξέρει κανένας. Εντάξει. Και ποιο είναι το θέμα, ότι έτσι που με συμπεριφέρθηκαν, με κάνανε να θέλω να πάρω εκδίκηση. Γιατί μου συμπεριφέρθηκαν τόσο άσχημα. Είναι ανθρώπινο να μην σε θέλει ο άλλος στη δουλειά του, δικιά του είναι η δουλειά. Είναι ανθρώπινο τον άλλο να τον μιλήσει λίγο όμορφα, να τον πεις ρε αγόρι μου, δεν μας κάνεις. Μάλλον δεν μπορούμε να συνεργαστούμε άλλο. Στο καλό να πας, να βρεις, να έχεις μια. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ανθρώπινα. Δηλαδή και μπορεί να μην τα πιστεύεις εκείνη την ώρα αυτά που λες, τον άλλον, δηλαδή. Διώξ' τον συσσαγωγικά με έναν ανθρώπινο τρόπο. Οπότε τότε που με συμπεριφέρθηκαν έτσι και τότε που με κάνανε 1,5 μήνα να μπαίνω μέσα σε μια δουλειά και να έχω αυτή την ψυχολογία που είχα, δεν ξεπληρώνεται με τίποτα. Δηλαδή, ό,τι συγγνώμες να μπορούσαν να μου πούν που δεν θα μου πούνε ποτέ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν ξεπληρώνεται όλο αυτό το συνέστημα που είχα επί 1,5 μήνα. Και η πλάκα ήταν ότι ούτε οι συνάδελφοι μπορούσαν να με πούνε κάτι γιατί φοβόντουσαν. Γιατί ήταν τέτοιο το κλίμα εκεί μέσα που τι θα έλεγε, α, έχει άδικο η διευθύντρια, ο διευθυντής, η διοίκηση συμπεριφέρθηκαν άσχημα στον Αλέξανδρο, δεν μπορούσαν να πούνε κάτι τέτοιο, οπότε ήταν όλα, ήσουν μόνος σου. Τότε το πήρα απόφαση μέσα μου ότι θα πάρω εκδίκηση. Είναι κάποια πράγματα που τα έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου, συγκεκριμένους έτσι τομείς που θα μου πει ο άλλος γιατί ασχολείσαι. Ασχολούμαι γιατί
είναι προσωπικό μου στοίχημα. Και είχα πει μέσα μου ότι με κάποιο τρόπο, κάπως κάτι, πρέπει να τους κάνω σε εισαγωγικά κακό μια δυσφήμιση. Όχι δυσφήμιση, να πω την αλήθεια, ρε παιδί μου, το τι άνθρωποι είναι, το τι επιχείρηση είναι, το πώς συμπεριφέρονται στους εργαζόμενους. Δεν με απασχολεί στους ασθενείς. Στους ασθενείς ξέρουν οι ασθενείς. Δεν ήμουν ποτέ ασθενής στη συγκεκριμένη κλινική. Δεν έχω παράπονο πάνω σε αυτό. Εννοώ το θέμα, το πώς συμπεριφέρονται στους εργαζόμενους. Και στους εργαζόμενους έχω πάρα πολλά παραδείγματα ότι δεν συμπεριφέρονται καλά, δεν είναι σωστοί άνθρωποι, δεν, χίλια πράγματα δεν. Όλα αυτά τα λέω και το συνέστημα που ένιωθα τότε που έμεινα άνεργος, χωρίς να το περιμένω, δηλαδή δεν ήταν κάτι που να μην πεις, μη είχε κάνει μια-δυο παρατηρήσεις και οπότε το είχα λίγο στο μυαλό μου ότι κάτι δεν πάει καλά, ήταν τελείως το ξεκάρφωτο. Έπρεπε το σπίτι που νίκιαζα να ξενικιάσω γιατί δεν είχα πλέον λεφτά. Έπρεπε να γυρίσω πάλι στο πατρικό μου να μένω με τους γονείς μου, το οποίο όσοι το έχετε ζήσει, ξέρετε, δεν με φταίγαν οι γονείς μου, μια χαρά ήταν οι γονείς μου. Αλλά το θέμα είναι εδώ ότι ήταν πολύ, σου ρίχνει, σου διαλάει την ψυχολογία όλο αυτό. Να γυρνάς μετά που, δηλαδή να έχεις φύγει από το πατρικό σου για δουλειά τέλος πάντων και να γυρνάς π.χ. πίσω πάλι αποτυχημένος, ok. Γιατί εισαγωγικά αποτυχημένος ήσουνα, γιατί δεν τα κατάφερες, ok. Άσχετα που φταίγαν αυτοί. Δεν τα κατάφερες, εσύ έπρεπε και αυτούς να νικήσεις, να το πω έτσι πολύ απλά. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολος εκείνος ο χρόνος που έμεινα στην Θεσσαλονίκη μέχρι να φύγω για Κύπρο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα συναισθήματα και όλα αυτά, γιατί μέσα στο μυαλό μου έπαιζε όλο αυτό ότι είσαι, ρε παιδί μου, άχρηστος. Έτσι όπως συμπεριφέρθηκα, λες, ρε παιδί μου, μεγάλοι άνθρωποι είναι, και εγώ τότε ήμουν 26-27 χρονών, δεν είχα ούτε την αυτοπεποίθηση ούτε την εμπειρία που έχω τώρα. Οπότε ήμουν πολύ εύπλαστος και πολύ πιο αθώος, να το πω, και πολύ πιο αγαθός, να το πω, σε τέτοια πράγματα. Και πολύ πιο λίγο ανέστος από ό,τι είμαι τώρα. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο. Δηλαδή έπαιζε μέσα στο μυαλό μου όλο αυτό. Είσαι άχρηστος, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς. Και έπρεπε να βρω άλλη δουλειά. Έπρεπε να δουλέψω αλλού, να αποδείξω στον εαυτό μου ότι είμαι καλός, ότι είμαι καλύτερος από αυτό που πιστεύαν. Και τώρα μπορώ και απαντάω και έχω την αυτοπεποίθηση ότι, ρε παιδί μου, εσείς είστε τα καρναβάλια, δεν είμαι εγώ. Όλα αυτά τα λέω για όλους σας τους φίλους που έχετε βρεθεί ή θα βρεθείτε σε μια ανάλογη κατάσταση, να ξέρετε ότι πραγματικά να πιστεύετε στον εαυτό σας. Πραγματικά υπάρχουν πολύ κακοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το πώς αισθάνεσαι, το πώς είσαι, το πώς δεν είσαι, το οποίο σε βλέπουν μόνο σαν ότι μπορείς να τους κάνεις τη δουλειά σου. Και το θέμα της ανεργίας είναι ένα πάρα πολύ ψυχοφθόρο και ψυχολογικά δύσκολο περιστατικό, το οποίο, όπως είπα και πριν, μόνο όλοι εσείς οι φίλοι που το έχετε ζήσει, το έχετε περάσει, μπορείτε να με καταλάβετε. Okay, από όλο αυτό που είπα σήμερα, από όλη την προσωπική μου έτσι εμπειρία, θέλω να κρατήσετε μόνο το τελευταίο, ότι πρέπει να πιστεύετε στον εαυτό σας και ότι αν πραγματικά αξίζετε, θέλει λίγο προσπάθεια παραπάνω και λίγο προσπάθεια ακόμα παραπάνω στις μέρες μας για να το αποδείξετε. Θα έχετε τις ευκαιρίες στη ζωή σας να το αποδείξετε, όπως και εγώ θα μπορούσα να τα παρατήσω όλα, να πω δεν κάνω, να βρω μια άλλη δουλειά, να κάνω το οτιδήποτε άλλο, γιατί τότε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι με συμπεριφέρθηκαν άσχημα. Αλλά είπα ότι θα αποδείξω ότι δεν είμαι αυτό που μου λένε. Και όλο αυτό που είπα για την εκδίκηση, δεν παίρνω σήμερα εκδίκηση, δεν πήρα εκδίκηση με το προηγούμενο μου βίντεο πριν ένα χρόνο, απλά ήταν ένα μήνυμα. Αν κάποιοι που κάποια από τη συγκεκριμένη κλινική το είδαν, είναι μια, πώς να σου το πω, προπομπός, ok. Το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου, θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να ακουστώ, ώστε αυτά τα πράγματα που έχω να πω για τη συγκεκριμένη κλινική να ακουστούν, να τα ακούσει πολλοί κόσμος. Το προηγούμενο βίντεο, χαρούμενος είμαι, το είδαν 15, 16, 17 χιλιάδες κόσμος. Πολύ χαρούμενος, δεν περίμενα να έχω τόσα views γιατί είναι ένα δύσκολο θέμα. Και το σημερινό βίντεο ελπίζω να το δει αρκετός κόσμος, ώστε να είναι ένα μήνυμα και να μπουν στα αυτιά τους ότι κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν και δεν είμαστε τα βόδια. Και αυτοί οι άνθρωποι που, επειδή νιώθουν δυνατοί αυτοί και εμείς είμαστε οι αδύναμοι, γιατί για αυτόν τον λόγο συμπεριφέρονται έτσι, γιατί είναι στον νόμο της ζούγκλας. Αυτοί είναι οι δυνατοί, εμείς είμαστε αδύναμοι. Οπότε, ό,τι μας λένε να κάνουμε, όπως θέλουν να συμπεριφέρονται, χωρίς εμείς να μπορούμε να αντιδράσουμε. Εκεί είναι. Και όταν μας βλέπουν να αντιδρούμε, και όταν μας βλέπουν ότι έχουμε δίκιο, τότε είναι που αρχίζουν και φοβούνται. Και εγώ θέλω να τους κάνω να φοβηθούν. Οπότε αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye.
Thank you.